διαχειριστούμε, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει. Ναι, λοιπόν, η εικόνα του νομού. Στη Σιτία έχουμε δύο τμήματα κλειστά, τα οποία πάμε σε 10η-11η ημέρα, δηλαδή σε μερικές ημέρες τελειώνει η καραντίνα. Mm-hmm. Τελειώνουμε τη Σιτία, ναι, και επανερχόμαστε στην ομαλότητα. Έχουμε δύο κρούσματα σε ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο, δύο τμήματα αναστολή. Ναι. Το καλό εκεί είναι ότι είναι από μία οικογένεια, δηλαδή είναι δασκάλα, mm-hmm, και μαθητής, mm-hmm, μάνα δασκάλα, mm-hmm, και νηπιαγωγός και το παιδί μαθητής. Για τον Άγιο Νικόλαο λέμε τώρα. Για τον Άγιο Νικόλαο, mm-hmm, ναι, και έχουμε και αναστολή τμήματος από σήμερα το πρωί για 14 μέρες σε νηπιαγωγείο της πόλης της Ιεράπετρας. Mm-hmm. Το ανησυχητικό είναι ότι έχουμε και σε παιδικό σταθμό του Δήμου Αγίου Νικολάου τρία κρούσματα εκπαιδευτικών και τρία παιδιών. Και βέβαια το μήνυμα είναι ότι πρέπει να δείξουμε την ατομική μας ευθύνη και αυξημένη προσοχή. Βρισκόμαστε στο τέλος αυτής της πανδημίας, όπως φαίνεται, με τους εμβολιασμούς, αν και πάνε αργά, mm-hmm, αλλά το εμβόλιο έχει βγει, έχει βγει το φάρμακο, οπότε καλό είναι να προσέχουμε όλοι αυτό το διάστημα, είναι κρίσιμο, mm-hmm, για να περάσουμε τη λέλαπα όσο γίνεται ανώδυνα. Mm-hmm. Όταν λέτε, κύριε Προστάμενε, ατομική ευθύνη εδώ τώρα, τι εννοείτε για για τα μικρά παιδιά παράδειγμα, πώς να το διαχειριστούν αυτό? Έχουμε όταν πει έχει και στο παρελθόν... Έχει πυρετό το παιδί και το πηγαίνουμε στο βρεφονηπιακό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο, mm-hmm, κυρία Τσαγκαράκη. Δεν υπάρχει, η ατομική ευθύνη είναι το πράγμα που καθορίζει τις επιπτώσεις. Αυτό εννοείται δηλαδή η ατομική ευθύνη. Αυτό εννοώ για την ατομική, mm-hmm, ευθύνη. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμά μου, ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι, ειδικά οι γονείς, να τηρούνται τα μέτρα. Στα σχολεία προσέχουμε στο δυνατόν, εντάξει, το γνωρίζουν οι γονείς, φορούν μάσκες, υπάρχει συνωστισμός, γίνονται οι απολυμάνσεις, γίνονται οι καθαρισμοί, οι απαραίτητοι, mm-hmm, και πιστεύω ότι όταν δείξουμε όλη την απαραίτητη υπευθυνότητα θα περάσουμε ανώδυνα. Μάλιστα. Έχει έρθει λοιπόν, είναι δίπλα μας ο ιός, βλέπουμε πόσα τμήματα, 6 τμήματα τουλάχιστον, σε σχολεία του νομού είναι μέχρι αυτή την... Ναι, πέντε είναι μέχρι τώρα. Ναι, κλειστά λόγω ιού. Ελπίζω να μην υπάρξει διασπορά. Τώρα, γίνονται σωστά οι χνηλατήσεις? Είναι ένα ερώτημα, κύριε Μακράκη, που έτσι μας προβληματίζει όλους. Και όταν αναφέρομαι, ας πούμε, και στον νηπιαγωγείο τώρα εδώ, που είχαμε το αδερφάκι του παιδιού που βρέθηκε θετικό στον ιό, να φυτά σε δημοτικό. Εδώ τώρα έχουμε κάτι νεότερο. Θα πάει το παιδί σήμερα θα κάνει το τεστ στο νοσοκομείο, από ό,τι πληροφορήθηκα. Ναι. Μάλιστα. Σήμερα θα πάει το παιδάκι. Ναι, δεν φυτάει. Ναι. Μιλάμε τώρα για το αδερφάκι του παιδιού, ναι, που νηπίου, είναι, ναι, στο νηπιαγωγείο, ναι, έτσι, ναι, και το αδερφάκι του φυτά, ναι, στο δημοτικό. Δεν ξέρουμε αν είναι θετικό ή στον ιό. Συνήθως η διασπορά τώρα γίνεται μέσα στις οικογένειες, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, και από το κρούσμα. Πρέπει να προσέχουμε, ναι. Ναι. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Και από το κρούσμα του Αγίου Νικολάου που μας είπατε προηγουμένως, η δασκάλα και ο γιος της δασκάλας θετική. Δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν περισσότερα τεστ τώρα εδώ, γιατί πέρα από την ατομική ευθύνη είναι και τα τεστ τα οποία έχουν δείξει. Είναι τα τεστ, ναι, ναι, κάναμε, δηλαδή, κυρία Τσαγκαράκη, κάναμε πάνω από 600 τεστ σε εκπαιδευτικούς του νομού μόλις άνοιξαν, mm-hmm, τα σχολεία. Mm-hmm. Αυτό. Θα ξανακουβεντιάσουμε, mm-hmm, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΕΔΙ ξανά. Ναι, ειδικά, ας πούμε, σε αυτά τα τμήματα που και στον, ναι, περίγυρο, ναι, αυτών των τμήματων που είναι κλειστά, ενδεχομένως θα έπρεπε να είχαν γίνει τώρα αυτά τα τεστ. Δεν ξέρω τι λέει ο ΕΟΔΗ, αν έχουμε, ας πούμε, κάτι της, γιατί παρόλο που είναι κλειστά τα τμήματα, υπάρχει περίπτωση διασποράς στην κοινότητα του νομού. Όταν είναι, mm-hmm, κλειστά τα τμήματα και είναι σε καραντίνα τα παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Αρκεί να τηρήσουμε την καραντίνα. Mm-hmm. Σωστό και αυτό. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε και τι άλλο να συμβουλεύσουμε, γιατί είναι τα δύσκολα. Είναι την ατομική, την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει, mm-hmm, να δείξουμε αυτή, mm-hmm, την κρίσιμη ώρα. Mm-hmm. Πρόκειται για την υγεία μας, για την υγεία των παιδιών μας, των γύρω μας, των συγγενών μας. Οπότε είναι απαραίτητο όσο τίποτε άλλο
και πολύτιμη η υγεία των ανθρώπων να την προστατεύσουμε, μια και βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στο τέλος αυτής της. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι μάλλον τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δηλαδή έχουμε το Γενάρη, έχουμε Φλεβάρι, Μάρτι. Λένε οι ειδικοί ότι το εμβόλιο μέχρι να γίνει από όλες τις ομάδες του πληθυσμού θα πάει καλοκαίρι. Υπάρχει κρίσιμος χρόνος μπροστά μας, αλλά υπάρχει φως. Εντάξει. Ναι, υπάρχει φως. Ωραία, και εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο. Καλημέρα σας, κύριε Μακράκη. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά με την πρωτοβάθμια και τα